Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την δημιουργία και αποθήκευση νέου προτύπου παρουσίασης με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα προσαρμοσμένα εφέ γεμίσματος, φόντου, λογότυπο, διάστημα μεταξύ παραγράφων, κουκκίνων κλπ. Πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι σημαντικό οι διαφάνειες μιας παρουσίασης να είναι ομοιόμορφες σε ό,τι αφορά τους χρωματικούς συνδυασμούς, το μέγεθος και τον τύπο γραμμάτων που περιέχουν. Για να επιτύχουμε την ομοιομορφία αυτή, ο πλέον γρήγορος και ενδεδειγμένος τρόπος είναι να βασίσουμε την παρουσίασή μας σε ένα πρότυπο παρουσίασης. Επιπλέον, τα πρότυπα μας δίνουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε την παρουσίασή μας ένα λογότυπο ή κάποια άλλη πληροφορία που μπορεί να εμφανίζεται σε κάθε διαφάνεια. Κάθε πρότυπο παρουσίασης αποτελείται από υποδείγματα, τα οποία λογικά πρέπει να γνωρίζετε, όπου καθορίζουν τη μορφή των επιμέρους τμήματων των παρουσιάσεων. Έτσι έχουμε το υπόδειγμα διαφανειών, το υπόδειγμα τίτλων, το υπόδειγμα σημειώσεων, το υπόδειγμα σημειώσεων του ακροατηρίου. Η λογική της χρήσης των υποδειγμάτων είναι να μας βοηθήσουν στον καθορισμό της συνολικής εμφάνισης της παρουσίασης που δημιουργούμε. Τα αντικείμενα, οι μορφοποιήσεις και τα κείμενα που εισάγουμε στο υπόδειγμα διαφανειών ενός προτύπου εμφανίζονται σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης που βασίζεται στο πρότυπο αυτό. Οι μορφοποιήσεις κλπ. Που εφαρμόζουμε στο υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου ισχύουν για όλες τις σελίδες των σημειώσεων ακροατηρίου κ.ο.κ. Όπως λογικά πρέπει να γνωρίζετε, το PowerPoint διαθέτει πληθώρα έτοιμων προτύπων, αλλά μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ένα δικό μας πρότυπο. Τώρα τα έτοιμα πρότυπα παρουσίασης βρίσκονται από το μενού μορφή σχεδίαση διαφανειών. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα πρότυπα παρουσίασης της εφαρμογής. Για να δημιουργήσουμε τώρα το δικό μας πρότυπο παρουσίασης, αφού έχουμε λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους που αφορούν το θέμα σχεδίασης της παρουσίασης και τον τρόπο προβολής του ακροατηρίου και έχουμε σχηματίσει μια άποψη για τους χρωματικούς συνδυασμούς που πρέπει να έχει η παρουσίασή μας, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την χρήση του πρότυπου από το μενού προβολή, υπόδειγμα διαφανειών, όπου εδώ οποιαδήποτε αλλαγή εφαρμόσουμε εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαφάνειες εκτός από τις διαφάνειες τίτλου. Για να εμφανίσουμε το υπόδειγμα τίτλου μπορούμε να έρθουμε από την γραμμή εργαλείων προβολή υποδείγματος διαφανειών και να ενεργοποιήσουμε τη ρύθμιση εισαγωγή νέου υποδείγματος τίτλων. Οπότε οποιαδήποτε αλλαγή κάνουμε εδώ, μορφοποίηση θα εφαρμόζεται αυτόματα στις διαφάνειες οι οποίες έχουν η διάταξη τίτλου. Εάν θέλουμε να μεταβούμε στις σημειώσεις, στο υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου, το κάνουμε από το μενού προβολή υπόδειγμα σημειώσεων ακροατηρίου ή υπόδειγμα σημειώσεων. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το που θέλουμε να εφαρμοστούν τα πρότυπά μας, επιλέγουμε και το αντίστοιχο και την αντίστοιχη προβολή για να κάνουμε τις μορφοποιήσεις. Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα μορφοποιήσεων που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο υπόδειγμα διαφανειών αλλά και στα υπόλοιπα. Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε ένα φόντο διαφάνειας για το πρότυπο. Το φόντο αυτό θα εφαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαφάνειες των παρουσιάσεων που βασίζονται στο πρότυπο αυτό. Ενώ βρισκόμαστε λοιπόν στο υπόδειγμα διαφανειών, επιλέγουμε από το μενού μορφή φόντο διαφάνειας. Από εδώ μπορούμε να ανοίξουμε την λίστα και να πάμε είτε στα περισσότερα χρώματα είτε στα εφέ γεμίσματος. Το παράθυρο το γνωρίζετε. Μπορούμε να βάλουμε δύο διαφορετικά χρώματα σαν φόντο γραφήματος επιλέγοντας από τα περισσότερα χρώματα έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα μας εδώ. Πατάμε το κουμπί OK και εφαρμογή σε όλες. Οπότε όπως βλέπετε εδώ έχει εφαρμοστεί το φόντο των διαφανειών. Εάν τώρα θελήσουμε να αλλάξουμε
το κείμενο των διαφάνειων, πρέπει να το επιλέξουμε. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε το διάστοιχο, να βάλουμε διάστοιχο μια μισή γραμμή. Πατάμε OK. Οπότε το αποτέλεσμα αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες τις διαφάνειες στο πρότυπό μας. Εάν θελήσουμε τώρα να βάλουμε κάποιο λογότυπο, ουσιαστικά είναι σαν να βάζουμε μία εικόνα, είτε από τις εικόνες ClipArt είτε από το αρχείο. Μπορούμε να διαλέξουμε μία οποιαδήποτε εικόνα από τις διαθέσιμες, να την περάσουμε στην διαφάνειά μας και να την τοποθετήσουμε στο κατάλληλο σημείο σαν λογότυπο. Οπότε εμφανίζεται και αυτόματα όταν χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο στην παρουσίασή μας. Φυσικά, εάν το αφήσουμε ως έχει, καταλαβαίνετε ότι όποτε έρθει η στιγμή να εφαρμόσουμε το πρότυπο στις διαφάνειές μας, το λογότυπο θα εμφανίζεται μόνο στις διαφάνειες, σε όλες τις διαφάνειες εκτός από αυτές που έχουν διάταξη τίτλου. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να, αν θέλουμε να εμφανίζονται και στις διαφάνειες με διάταξη τίτλου, να αντιγράψουμε το λογότυπο και να πάμε στο υπόδειγμα τίτλων να το επικολλήσουμε και εκεί. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα εμφανίζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις διαφάνειες της παρουσίασης που θα εφαρμόσουμε το πρότυπο. Εάν υποθέσουμε ότι οι μορφοποιήσεις που έχουμε κάνει είναι αρκετές για το πρότυπό μας, στην συνέχεια θα δούμε και πολλές περισσότερες μορφοποιήσεις οποίες θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το πρότυπο, τότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε από το μενού αρχείο, να επιλέξουμε την διαταγή αποθήκευσης, να επιλέξουμε από τον τύπο πρότυπο σχεδίασης. Βλέπετε ότι μας πηγαίνει αμέσως στα πρότυπα, μπορούμε να βάλουμε το σαν όνομα αρχείου το πρότυπό μου. Και να αποθηκεύσουμε. Ας κλείσουμε την συγκεκριμένη παρουσίαση. Πάμε να δημιουργήσουμε μία νέα και να ψάξουμε να βρούμε το πρότυπο το οποίο έχουμε φτιάξει από το μενού μορφή σχεδίαση διαφανειών. Πατάμε το κουμπί αναζήτηση. Βλέπετε ότι αυτόματα μας πηγαίνει στα πρότυπα. Το πρότυπο που είχαμε φτιάξει είναι αυτό εδώ το πρότυπο μου. Πατάμε το κουμπί εφαρμογή και αυτόματα εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη διαφάνεια. Επίσης, για τη δημιουργία πρότυπου θα μπορούσαμε να επιλέξουμε κάποιο από τα ήδη έτοιμα πρότυπα, να κάνουμε τις τροποποιήσεις οι οποίες θέλουμε, προβολή, υπόδειγμα, υπόδειγμα διαφανειών. Να κάνουμε οποιαδήποτε τροποποίηση θέλουμε εδώ. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εισάγουμε μία εικόνα. Να την αντιγράψουμε και στο υπόδειγμα διαφανειών και στο υπόδειγμα τίτλου. Οπότε αν εδώ τώρα αποθηκεύσουμε σαν πρότυπο σχεδίασης, πρότυπο 2 υπάρχει, ας το αντικαταστήσουμε, τότε έχουμε δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο βασισμένο σε κάποιο ήδη υπάρχον, τροποποιώντας το. Πατάμε το κουμπί κλείσιμο προβολής υποδείγματος και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.